Κυρίες και κύριοι, ελάτε να πάμε σε μια είδηση τελευταία στιγμή τώρα. Προς ναυάγιο πηγαίνει η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία. Ταυτόχρονη σύνδεση λοιπόν με τις Βρυξέλλες και πάλι και το Γιάννη Παλαιολόγο και το Λονδίνο και το Θανάση Γκαβό. Καθώς πριν από λίγο ο Μπόρις Τζόνσον είπε πως η Βρετανία ετοιμάζεται για no deal. Θανάση. Ναι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τα χθεσινά συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει να έχει εγκαταλείψει την προοπτική μιας συμφωνίας για την μελλοντική εμπορική σχέση από το 2021 και μετά. Και ως εκ τούτου η χώρα θα πρέπει να αρχίσει να προετοιμάζεται για την προοπτική ενός no deal στην ουσία. Ο Μπόρις Τζόνσον χαρακτηριστικά δήλωσε ότι αν δεν υπάρξει μια θεμελιώδης αλλαγή στην προσέγγιση των Βρυξελών, τότε η χώρα θα οδηγηθεί σε μια σχέση σαν αυτή που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Αυστραλία, δηλαδή στην ουσία θα υπάγεται στους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου με σημαντικούς δασμούς σε μια σειρά προϊόντων. Πάντως πρέπει να τονίσουμε, να το κρατήσουμε αυτό, ότι ενώ ο Μπόρις Τζόνσον είχε πει προεβδομάδων ότι αν δεν υπάρξει προοπτική απτή συμφωνία σε αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις, όταν ρωτήθηκε συγκεκριμένα να αποσύρεται, επανέλαβε ότι περιμένει μια πιθανή αλλαγή στάσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, Γιάννη Παλαιολόγια, ήταν κάτι το οποίο το περίμεναν στην Ευρώπη και στις Βρυξέλλες. Το είχαμε συζητήσει και νωρίτερα. Πώς το ακούνε τώρα που εν τέλει έγινε πράξη αυτή η απειλή, αυτή η πρόταση Τζόνσον? Ήταν όντως κάπως αναμενόμενο και ενδεχομένως, όπως λέει και ο Θανάσης, ήταν πιο ήπιο από ό,τι θα μπορούσε να είναι. Ήδη χθες, όταν βγήκαν τα επίσημα συμπεράσματα της Συνόδου σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Βρετανικής πλευράς, ο κ. Frost, εξέφρασε μέσω Twitter την απογοήτευσή του. Έγινε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι ενώ ένα πιο αρχικό προσχέδιο μιλούσε για την ανάγκη εντατικοποίησης των διαπραγματεύσεων, αυτό απαλήφθηκε από την τελική, από το τελικό κείμενο. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες λένε ότι ούτως ή άλλως η προθεσμία αυτή του τρέχοντος συμβουλίου ήταν τεχνητή και υπάρχει χρόνος μέχρι το τέλος της χρονιάς να καταλήξουν δύο πλευρές στη συμφωνία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο για την άμεση ανταπόκριση.